Κύριε Παρασκευή, καταρχήν να σας ευχαριστήσω που αποδεχτήκατε το αίτημά μας για να κάνουμε αυτή την συνέντευξη. Είναι μια χρονική περίοδος κατά την οποία οι εργασίες σας φαντάζομαι ότι είναι επιβαρημένες λόγω και της ανάγκης το να επικοινωνείτε μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης με τον κόσμο προκειμένου να υπάρχει μια όσο γίνεται πιο σωστή ενημέρωση. Βρισκόμαστε στον δεύτερο μήνα των περιοριστικών μέτρων για την εξάπλωση του COVID-19 και τουλάχιστον εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι πάμε καλά. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση και να πω καλό μεσημέρι στους πατριώτες μας στη Σάμο. Ναι, πράγματι τα περιοριστικά μέτρα ξεκίνησαν περίπου το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου και ενισχύθηκαν στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου, περίπου στις 22-23 Μαρτίου. Φαίνεται, αυτό είναι βέβαιο ότι πάμε καλά και αυτό αντικατοπτρίζεται όχι μόνο από το μικρό αριθμό των κρουσμάτων, αλλά και από το μικρό αριθμό των θανάτων, καθώς και από το μικρό αριθμό των ανθρώπων που είναι σε ΜΕΘ ή που είναι διασωληνωμένοι. Αυτό λοιπόν είναι βέβαιο. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως θα πούμε και στη συνέχεια, δεν θα πρέπει να φυσικάσουμε σε κανένα στάδιο. Αυτή τη στιγμή, μια απορία όλων μας, και όταν λέω όλων μας, οι οποίοι δεν έχουμε και μεγάλη σχέση με την ιατρική και ξαφνικά μπήκε για αυτό το κομμάτι στη ζωή μας, είναι γιατί η νόσο αυτή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στους θανάτους, δεν ξέρω εάν είναι και σε επίπεδο υποθέσεων, αυτό νομίζω ίσως μπορείτε να μας το πείτε εσείς, φαίνεται να χτυπά κυρίως τους άντρες και όχι τόσο τις γυναίκες. Φαίνεται λοιπόν να έχετε δίκιο ότι μάλλον το φύλλο, ένας παράγοντας κινδύνου, αυτό βέβαια θα πρέπει να το αναλύσουμε προσεκτικά σε σχέση με το αν σχετίζεται τόσο με άλλα νοσήματα ή και με το γεγονός ότι οι άνδρες είναι πιο συχνά καπνιστές. Μέχρι τώρα δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως. Δεν θα πρέπει να ανησυχούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά μάλλον οι άνθρωποι οι οποίοι καπνίζουν, αν μπορούν αυτό το διάστημα να περιορίσουν το κάπνισμα, θα ήταν στα συν, θα ήταν ένα πλεονέκτημα για την υγεία. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το αξιοπερίεργο, έχει να κάνει κυρίως με τις συνήθειες που έχουμε σαν άνθρωποι, έτσι, δηλαδή το κάπνισμα, όπως είπατε εσείς, ή κάποιες άλλες επιβαρυντικές δραστηριότητες. Είναι κάτι το οποίο είναι υποδιευκρίνηση. Είναι πιθανό να σχετίζεται είτε με συνοσιρότητες, είτε με άλλα νοσήματα, είτε ενδεχομένως με κάποιες άλλες συνήθειες. Γίνεται μια συζήτηση, η οποία δεν είναι ακριβώς επιστημονική, είναι στα όρια της συνωμοσιολογίας, για την εξάπλωση του ιού και για την ταχύτητα εξάπλωσης, αλλά και για το γεγονός ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πανδημία. Όλοι απορούν γιατί αυτό κηρύσσεται ως πανδημία, αλλά να ξεκινήσουμε καταρχήν από την εξάπλωση. Πόσο εύκολο είναι σήμερα, στο 2020, να έχουμε εξάπλωση μιας τέτοιας κατάστασης όπως αυτός ο ιός? Να διευκρινίσουμε λοιπόν τα σενάρια συνωμοσιολογίας ότι στις μέρες μας δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος ιός ο οποίος μπορεί να εξαπλωθεί παγκόσμια. Κάθε χρόνο έχουμε επιδημία γρίπης, αλλά η επιδημία γρίπης δεν μας απασχολεί λόγω του ότι έχουμε και εμβόλια αλλά και το γεγονός ότι η θνητότητα είναι σημαντικά μικρότερη. Άρα λοιπόν, ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται με παρόμοιο τρόπο όπως ένας ιός της γρίπης, δηλαδή με τα σταγονίδια, και μάλιστα είναι ελαφρά πιο μολυσματικός από όσο η γρίπη, μπορεί να ταξιδέψει με τον άνθρωπο, ο οποίος άνθρωπος ταξιδεύει πάρα πολύ ανά την ηφίλιο, δηλαδή όλοι μας, ειδικά στον αναπτυγμένο κόσμο, έχουμε ένα πολύ πυκνό δίκτυο συγκοινωνιών και επικοινωνίας και συνεπώς είναι εύκολο κάτι το οποίο ξεκίνησε σε μια περιοχή του πλανήτη να μεταδοθεί στις υπόλοιπες περιοχές. Και ο ιός αυτός έχει ένα άλλο χαρακτηριστικό, το ότι μπορεί να μεταδοθεί και σε ένα βαθμό από τους συνανθρώπους μας όσο δεν έχουν αναπτύξει ακόμα συμπτώματα. Και επειδή ένα ποσοστό δεν αναπτύσσει καθόλου συμπτώματα, παραμένουν ασυμπτωματικοί, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μία περίοδος ή ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να διαγνωστούν και συνεπώς μπορούν να μεταδώσουν το νόσημα. Αυτοί λοιπόν οι παράγοντες καθιστούν εύκολα μεταδιδόμενο το νόσημα αυτό. Άρα μπορούμε να πούμε ότι
κατά έναν τρόπο έπαιξε ρόλο και για την χαμηλή εξάπλωση του ιού στην Ελλάδα, το γεγονός ότι η χώρα μας δεν έχει αεροδρόμιο διεθνή κόμβο. Το ελευθερός Βενιζέλος θεωρείται ένα μικρό αεροδρόμιο σε σχέση με τα άλλα, με αυτό πούμε, της Φραγκφούρτης ή της Κωνσταντινούπολης ή του Μιλάνου. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα. Ο ιός λοιπόν ήρθε στην Ευρώπη στα τέλη Ιανουαρίου σε μικρό αριθμό κρουσμάτων που διαγνώστηκε εκείνη την περίοδο. Εμείς μάλλον εκείνη την περίοδο δεν είχαμε κρούσματα, αλλά από εκεί και πέρα έγινε εκτενής διασπορά κυρίως μέσω της Ιταλίας. Και από εκεί έγινε και η εισαγωγή στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η επικοινωνία της Ελλάδας με την Ιταλία δεν είναι πολύ συχνή, κάθε άλλο θα έλεγα. Αλλά αυτό το οποίο έπαιξε ρόλο και η επιδημία εξελίχθηκε σχετικά με ελέγξιμο βαθμό είναι ότι διαγνώστηκε έγκαιρα και εφαρμόστηκαν έγκαιρα τα προληπτικά μέτρα. Μάλιστα. Άρα επιστρέφουμε στο ότι το προλαμβάνει είναι καλύτερο του θεραπεύει, έτσι, αυτό και σε αυτή την βέβαια. Περίπτωση. Και ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση που του θεραπεύει δεν είναι εφικτό, γιατί δεν υπάρχουν ειδικές θεραπείες, η πρόληψη είναι το μόνο όπλο μας απέναντι στην επιδημία, απέναντι στον τρόπο διασποράς. Έχει μπει στη ζωή μας λίγο και η ιατρική στατιστική. Ακούμε συνεχώς προβλέψεις από επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το τομέα, οι οποίοι μας κάνουν μια προβολή των περιστατικών σε βάθος χρόνου και γίνεται και μια πρόβλεψη βάσει των στοιχείων αυτών για το πώς θα εξελιχθεί ο ιός στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Με πόση ασφάλεια μπορούμε να στηριζόμαστε πάνω σε αυτά τα νούμερα και αυτά τα δεδομένα? Η ιατρική στατιστική είναι ένας κλάδος ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ την έρευνα και έχει πολλές εφαρμογές στην ιατρική. Για παράδειγμα, μπορεί να μας βοηθήσει στο αν ένας παράγοντας σχετίζεται με ένα νόσημα. Αν το κάπνισμα από το συγκεκριμένο νόσημα είναι ένας παράγοντας ο οποίος μπορεί να επιβαρύνει το νόσημα. Μπορεί να κάνει σε μεγαλύτερο ποσοστό τα συμπτώματα χειρότερα στους καπνιστές σε σχέση με τους μη καπνιστές. Αυτό το αναφέρω σε ένα παράδειγμα. Επίσης, όπως αναφέρατε και εσείς, σε μια επιδημία μπορεί να μας παρέχει περισσότερα στοιχεία σε σχέση με τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας αναφορικά με το σύνολο τον αριθμό, το συνολικό αριθμό των κρουσμάτων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμείς, για παράδειγμα, στην Ελλάδα έχουμε διαγνώσει μέχρι σήμερα 2.000 άτομα, 2.000 κρούσματα με τον ιό. Αυτό δεν είναι το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί. Γιατί ένα ποσοστό ανθρώπων είναι είτε ασυμπτωματικοί, είχαν ήπια συμπτώματα και δεν τους έγινε ο διαγνωστικός έλεγχος. Εκεί λοιπόν χρησιμοποιούμε αυτά τα μαθηματικά μοντέλα, χρησιμοποιούμε εφαρμογές της ιατρικής στατιστικής για να εκτιμήσουμε με κάποιο τρόπο ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ή μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μοντέλα για να εκτιμήσουμε αν έχει μειωθεί ο ρυθμός μεταδόσεων μετά την εφαρμογή των μέτρων. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, έχουν κάποιο βαθμό απροσδιοριστίας, γιατί είναι εκτιμήσεις, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ χρήσιμες, γιατί μας δίνουν με επιστημονικό τρόπο στοιχεία, τα οποία δεν θα μπορούσαμε να τα εκτιμήσουμε με διαφορετικό τρόπο. Μάλιστα. Ερχόμαστε τώρα στην ερώτηση, η οποία νομίζω αφορά ίσως περισσότερο αυτή τη στιγμή τον κόσμο, ακόμη και από ακριβώς την εξάπλωση του ιού, με την έννοια το ότι τον ιό είμαστε σε μια διαδικασία αντιμετώπισης του και με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία για την οικονομία και γενικότερα για την οικονομία που αφορά στον τουρισμό. Είστε από τη Σάμο, γνωρίζετε ότι το νησί μας, όπως και σχεδόν όλη η Ελλάδα, τουλάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι, στηρίζεται στη βιομηχανία του τουρισμού. Τι γίνεται? Είναι ασφαλές να λειτουργήσουμε τουριστικά το καλοκαίρι του 2020? Έχετε απόλυτο δίκιο. Το θέμα της οικονομίας μας αφορά όλους και ειδικά το κομμάτι του τουρισμού, τις περιοχές των νησιών, αλλά όλους μας. Η οικονομία, ο τουρισμός είναι η βαριά οικονομία της χώρας μας. Το ζητούμενο είναι να έχουμε τουρισμό, αλλά να τον έχουμε με ασφαλή τρόπο. Άρα λοιπόν τα σενάρια τα οποία έχουμε και επεξεργαζόμαστε είναι η χώρα να
επανέλθει στην κανονικότητα με ασφαλή τρόπο, δηλαδή να αρθούν τα μέτρα σταδιακά και επίσης να υπάρξουν κάποια σενάρια έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουμε, αλλά παράλληλα να έχουμε τουρισμό στη χώρα μας έτσι ώστε να βοηθηθούμε όλοι από τα οικονομικά, από το αντίκτυπο, θετικό αντίκτυπο στην οικονομία μας. Μάλιστα. Όταν μιλάμε για άρση των μέτρων και για σταδιακή άρση των μέτρων, αυτή σε τι ρυθμό θα γίνει και με ποια σειρά? Το κριτήριο θα είναι η πορεία της επιδημίας. Όταν λοιπόν η πορεία της επιδημίας μας το επιτρέψει, θα γίνει σταδιακή άρση των μέτρων. Τόσο σε χώρους ή πληθυσμούς οι οποίοι έχουν το μικρότερο κίνδυνο. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα άτομα τα οποία είναι ηλικιωμένα, ενδεχομένως μεγαλύτερης ηλικίας, να γίνει σύσταση ή να παραμείνουν οι περιορισμοί σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις. Ενδεχομένως, σε χώρους υψηλού συγχρωτισμού να γίνει σύσταση χρήσης μάσκας. Ή να γίνει, μιλάω τώρα για υποθέσεις, γιατί όλα αυτά δεν έχουν αποφασιστεί. Ναι. Η λειτουργία των σχολείων, λόγω του ότι τα άτομα, τα παιδιά δεν κινδυνεύουν, κινδυνεύουν πολύ λίγο και επίσης οι δάσκαλοι, οι καθηγητές δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, είναι κάτι το οποίο δεν θεωρείται ότι δεν θα επιβαρύνει ή δεν θα αυξήσει τον κίνδυνο, αλλά απ' την άλλη θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα παιδιά ή οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση θα πρέπει να περιορίσουν τις επαφές τους με τις ευπαθείς ομάδες. Όλα αυτά λοιπόν, έχοντας αυτά υπόψη, θα μπορέσουμε σταδιακά θα μπορέσουμε να άρουμε τα μέτρα σταδιακά, έχοντας υπόψη στο μυαλό μας του ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που ελαχιστοποιούν τους κινδύνους. Ναι. Θα μου δώσει λιγάκι να σταθώ λίγο περισσότερο στα σταδιακά, για να το γίνει περισσότερο κατανοητό σε όλους μας. Δηλαδή, μιλάμε ότι θα αποφασίσουμε, ας πούμε, αυτό που είπατε εσείς, ότι σε περιοχές υψηλού συγχρωτισμού είναι απαραίτητη σύσταση να φοράμε μάσκες για την ασφάλειά μας. Αυτό θα ισχύσει, θα ξεκινήσουμε ας πούμε και θα δούμε 15 μέρες πώς δουλεύει και αν τυχόν δεν δουλεύει, εννοώντας ότι έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων εκεί που είχαμε μια μείωση, θα επανέλθουμε πάλι σε περιορισμό, ή αν δεν έχουμε αύξηση κρουσμάτων και βαίνουμε μειούμενοι, θα επεκτείνουμε την άρση των μέτρων και σε κάτι άλλο? Ναι, βέβαια, θα υπάρξει αυξημένη επιτήρηση σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Αν τυχόν δηλαδή σε κάποια περιοχή έχουμε ξαφνική αύξηση κρουσμάτων, τότε ή θα εφαρμοστούν μέτρα στοχευμένα σε αυτή την περιοχή, εξαρτάται από το μέγεθος του προβλήματος, ή ενδεχομένως πιο εκτεταμένα. Σε καμία περίπτωση η χώρα δεν θα περάσει από το στάδιο της καραντίνας σε ένα στάδιο στο οποίο δεν θα γίνεται η επιτήρηση ή θα αφαιθεί στο να η επιδημία να επανέλθει. Κάθε τι όταν έρεται, κάθε μέτρο, κάθε περιοριστικό μέτρο όταν έρεται, θα γίνεται με προσοχή και αν τυχόν φαίνεται ότι έχει μικρή ή μεγάλη επιβάρυνση στην κοινότητα, ανάλογα θα εφαρμόζονται μέτρα ελέγχου. Νομίζω ότι συμφωνείτε και εσείς φυσικά και ειδικό στο ότι ο COVID-19 είναι κάτι το οποίο ήρθε για να μείνει, έτσι? Είναι πολύ πιθανό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλείς προβλέψεις, αλλά είναι πολύ πιθανό να επανεμφανιστεί τους χειμερινούς μήνες, και ειδικά, και όχι μόνο, αλλά ειδικά όσο υπάρχουν μεταδόσεις σε κάποια άλλη περιοχή του πλανήτη και ο πλανήτης μας είναι στενά διασυνδεδεμένος σε ό,τι αφορά τις διεθνείς μεταφορές, υπάρχει κίνδυνος επανεμφάνισης σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή. Δηλαδή, αν στην Ελλάδα το καλοκαίρι έχουμε μηδενικά κρούσματα και έχουμε αφήξεις από άλλες περιοχές που υπάρχουν κρούσματα, καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε σε κίνδυνο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η χώρα θα παραμείνει κλειστή, απομονωμένη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ζητούμενο είναι, όπως θέσατε και εσείς το θέμα του τουρισμού, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, αλλά να λειτουργήσουμε με ασφάλεια. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ελπίζω την επόμενη φορά, εάν χρειαστεί να επικοινωνήσουμε, είναι για να περιοριστούμε στο πόσο θα λειτουργήσουμε μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, και να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ να ευχηθώ καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή Ανάσταση. Επίσης.